Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα σε αυτό το θεωρητικό οδηγητικό vlog θα μιλήσουμε για μία αρετή και πώς να την αποκτήσουμε. Σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο έχω αναφέρει το ακρονίμιο OCEAN στα αγγλικά, το οποίο περιγράφει τα 5 βασικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Είναι ένα σχήμα που συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε ειδική ψυχικής υγείας έναν άνθρωπο, τι είδους προσωπικότητα έχει. Είναι 5 τα χαρακτηριστικά και το ακρονίμιο στα αγγλικά είναι είτε OCEAN, που σημαίνει ωκεανός στα ελληνικά, είτε KANU, που σημαίνει ικανός στα αγγλικά. Τα 5 αυτά χαρακτηριστικά είναι openness to experience, να είναι κάποιος ανοιχτός σε νέες εμπειρίες, conscientiousness, δηλαδή να έχει φιλότιμο και να έχει αυτό που λέμε συνείδηση στα ελληνικά, extraversion, που σημαίνει εξωστρέφεια, σε αντιπαραβολή με την εσωστρέφεια, agreeableness, που είναι η αρετή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, και neuroticism, που σημαίνει νευρωτισμός. Λοιπόν, το agreeableness είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο άμα προσπαθήσεις να καταλάβεις πώς είναι η μετάφραση στα ελληνικά, αν κάνεις δηλαδή περιγραφικά τη μετάφραση, σημαίνει κάποιος ο οποίος είναι άνθρωπος που τίνει να συμφωνεί. Έχει μία θετικότητα. Η μετάφραση στο ημερολόγιο, η μετάφραση στο Google Translate μεταφράζεται ως τερπνότητα. Τερπνός είναι κάποιος που είναι ευχάριστος. Κρατήστε το αυτό λίγο στο μυαλό σας, γιατί θεωρώ ότι το extreme end του agreeableness, το παρατραβηγμένο άγκρο του να είναι κάποιος συμφωνητικός, είναι να είναι people pleaser, ανθρωποευχαριστητής. Το αντίθετο του να είναι κάποιος agreeable είναι να είναι disagreeable. Disagreeable είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τίνει προς τη διαφωνία, ο οποίος συνεχώς διαφωνεί. Έτσι, για να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει το disagreeableness, σκεφτείτε έναν άνθρωπο γκρινιάρη, έναν άνθρωπο που κλαίγεται για τα πάντα, έναν άνθρωπο που όλα του φαίνονται λάθος, που όλα του φαίνονται στραβά, που συνέχεια έχει κακά συμβάντα στη ζωή του να περιγράψει και που όλα είναι λάθος. Οι νέοι είναι λάθος, η κοινωνία είναι λάθος, ο καιρός είναι λάθος, όλα είναι λάθος. Για να σας βοηθήσω λίγο περισσότερο να καταλάβουμε το στοιχείο του agreeableness και disagreeableness. Disagreeable, διαφωνητικός, αν χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη στα ελληνικά. Ξέρετε, αυτές οι λέξεις είναι στα αγγλικά, γιατί η έρευνα και η θεωρία γύρω από αυτές τις δυναμικές των σχέσεων και τα χαρακτηριστικά των προσωπικότητων γίνεται κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Και είναι δύσκολο μερικές φορές να γίνει η μετάφραση στα ελληνικά και να έχει ακριβώς το ίδιο νόημα, γι' αυτό εξηγώ τη λέξη και τη χρησιμοποιώ στα αγγλικά. Disagreeableness έχουν οι άνθρωποι με υψηλή επιθετικότητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ξεκινά συνεχώς καυγάδες, κάποιος ο οποίος κάνει συνεχώς αντιπαραθέσεις, κάποιος ο οποίος συνεχώς παραπονιέται, κάποιος ο οποίος συνεχώς δημιουργεί θέμα, που το ένα του μυρίζει και το άλλο του βρωμεί, είναι disagreeable. Επίσης, disagreeableness, δηλαδή υψηλά επίπεδα ασυμφωνίας, δηλαδή που τείνουν να μην συμφωνούν με τους άλλους, έχουν ενάρκηση. Ενάρκηση έχουν υψηλό disagreeableness, δηλαδή όλα τα βρίσκουν λάθος, με όλα διαφωνούν. Ό,τι τους πεις δεν στέκει, δεν ισχύει, δηλαδή έχουν έτσι μία στάση επιθετική. Λοιπόν, το disagreeableness, δηλαδή η μη συμφωνητικότητα, είναι το αντίθετο της αρετής, είναι λάττωμα. Το agreeableness είναι αρετή. Τι σημαίνει όμως agreeableness? Η τερπνότητα, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, σημαίνει ένας άνθρωπος να είναι αισιόδοξος και να βλέπει τη ζωή, να βλέπει τις σχέσεις του,
να βλέπει τους άλλους ανθρώπους από ένα χώρο αισιοδοξίας. Δηλαδή, να μην πηγαίνει πρώτα το μυαλό του στο κακό, να μην είναι δηλαδή υπερβολικά καχύποπτος, και στις σχέσεις, ειδικά τις σχέσεις οι οποίες είναι υπάρχοντες, υπάρχουσες στη ζωή του, οι εγκαθιστημένες, οι established relationships, οι σχέσεις οι οποίες έχουν ήδη δημιουργηθεί, για παράδειγμα, σχέση με τον σύντροφο μας, σχέση με τα παιδιά μας, σχέση με τους γονείς μας, σχέση με τους φίλους μας που είμαστε πολύ καιρό φίλοι, σχέση με τους συναδέρφους μας που συνεργαζόμαστε για πολλά χρόνια. Σε αυτές τις σχέσεις, τις ήδη υπάρχουσες, που δεν δικαιολογείται να υπάρχει καχυποψία της αρχής, θα πω στη συνέχεια για την καχυποψία της αρχής, ένας άνθρωπος με την αρετή της τερπνότητας ή αγκρία που λες, της συμφωνητικότητας, έχει μια καλή προαίρεση, μια καλή διάθεση. Δηλαδή αυτά που θα ακούσει, αυτά που θα δει, αυτά που θα γίνουν, θα τα πάρει με έναν τρόπο που να μην αντιτίθεται. Μη εναντιωματικό τρόπο. Θα έλεγα ότι τον disagreeableness θα μπορούσε να μεταφραστεί πολύ ωραία στα ελληνικά με τον όρο εναντιωματικότητα. Να είναι κάποιος εναντιωματικός. Λοιπόν, για παράδειγμα, είναι ένα ζευγάρι και λέει η γυναίκα στον άνδρα, αγάπη μου, θα ήθελα απόψε να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, σουβλάκια στο τάδε σουβλατζίδικο. Ένας άντρας ο οποίος είναι agreeable, ο οποίος έχει αυτή την αρετή της συμφωνητικότητας, της τερπνότητας, θα μπορούσε να της πει, σουβλάκια, έχει καιρό να φάμε σουβλάκια. Πώς και προτιμάς αυτό το σουβλατζίδικο? Μα επειδή μου αρέσει η σαλάτα που βάζω, εντάξει, ας πάμε. Ένας άνδρας όμως, ο οποίος ήταν disagreeable, εναντιωματικός, και του έλεγε η γυναίκα του, αγάπη μου, απόψε πεθύμησα να πάμε να φάμε σουβλάκια σε εκείνο το σουβλατζίδικο. Αυτός που θα είναι disagreeable θα πει, πώς σου ήρθε αυτό τώρα, όλο κρέατα τρώμε και αυτός εκεί στο σουβλατζίδικο είναι φραγκοφωνιάς και είναι λερωμένα τα τραπέζια του και την άλλη φορά δεν μου δώσει σωστά τα ρέστα και τσαντίστηκα τώρα γιατί θες να πηγαίνεις εκεί και μπορεί, αν είναι ακόμη πιο disagreeable, το πάρει ακόμα πια παραπέρα, είδα που γλυκοκοίταζε στον σερβιτόρο και κάποιο σκοπό έχεις εσύ που θες να πάμε εκεί και ούτω καθεξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι agreeable θα δει με θετικό μάτι κάτι που θα του προτείνει ο ή σύντροφος του και δεν θα σπεύσει να εναντιωθεί σε αυτό που θα του πει, αλλά θα σπεύσει να το κατανοήσει. Το να είσαι agreeable δεν σημαίνει να είσαι people pleaser, δηλαδή να κάνεις πράγματα που δεν θες για να ευχαριστήσεις τους άλλους, δηλαδή να είσαι αυτό που έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά άνθρωπο ευχαριστητής, δηλαδή να μην σε νοιάζει καθόλου το τι νιώθεις εσύ, το τι θέλεις εσύ, το τι δεν θες εσύ, το τι σ' αρέσει, το τι δεν σ' αρέσει και έγνοια σου να είναι να κάνεις ό,τι θέλουν οι άλλοι. Αυτό είναι μια ακρότητα η οποία από αρετή που είναι το agreeableness, που είναι η συμφωνητικότητα ή η μη εναντιωματικότητα, από μια αρετή που είναι η τερπνότητα, ξαναλέω, τερπνότητα είναι μια μετάφραση που έχω βρει στο μεταφραστή του Google και σε κάποια άρθρα για το agreeableness, αυτό το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Το άλλο άκρο του agreeableness θα είναι να είναι κάποιος κακοποιητικός προς τον εαυτό του, άρα εκεί δεν μιλάμε για αρετή, εκεί μιλάμε για ελάττωμα πάλι. Δηλαδή, το να είσαι disagreeable και το να είσαι overtly agreeable, a people pleaser, δηλαδή το να είσαι εναντιωματικός και το να είσαι υπερβολικά συμφωνητικός και να είσαι ανθρωποευχαριστητής, είναι και τα δύο άκρα άσχημα, κακά χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος είναι ανθρωποευχαριστητής και είναι υπερβολικά agreeable, βλάπτει τον εαυτό του, αλλά βλάπτει και τις σχέσεις του, γιατί αν κάνει σχέση με έναν άνθρωπο, οποιαδήποτε είδους σχέση με έναν άνθρωπο, συμφωνεί με όλα, όχι επειδή πραγματικά συμφωνεί, αλλά γιατί θέλει να σε ευχαριστήσει, κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ξεσπάσει και να πει πω δεν περνάω καλά σε αυτή τη σχέση και να τη διακόψει, να κάνει ghosting, δεν ξέρω εγώ τι. Και νομίζω το έχουμε συζητήσει και σε άλλα βίντεο με θέμα στη συνεξάρτηση, ότι το να είναι κάποιος συνεξαρτώμενος δεν τον κάνει καλό σύντροφο ή καλό φίλο ή καλό συνεργάτη.
Γιατί ένας άνθρωπος που είναι συνεξαρτώμενος προσαρμόζει τον εαυτό του για να ταιριάξει πάνω στους άλλους και έτσι αναπόφευκτα κακοποιεί τον εαυτό του και παραμελεί τον εαυτό του. Οπότε αυτή η κακοποίηση και αυτή η παραμέληση κάποια στιγμή θα βγει. Θα βγει ως αποθυμένο και θα αντιδράσει ανάλογα ως συνεξαρτώμενος. Είτε θα έχει ξεσπάσματα, είτε θα σηκωθεί και θα φύγει από τη σχέση, είτε θα πάψει πλέον να έχει συναισθήματα. Λοιπόν, πώς μπορούμε να γίνουμε agreeable? Αν είμαστε υπερβολικά agreeable, αν είμαστε people pleasers και συνεξαρτώμενοι, χρειάζεται να δουλέψουμε τον εαυτό μας, ούτως ώστε να δίνουμε time out προτού αποκριθούμε σε οποιοδήποτε ερώτημα ή παράκληση ή ερέθισμα έχουμε μέσα στη σχέση. Γενικά, οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε υψηλή διαφοροποίηση με βάση τη θεωρία του Bowen και να φιλτράρουμε με τη λογική μας τα συναισθήματα μας. Και τα πρώτα συναισθήματα που νιώθουμε, οι παρορμήσεις μας, έχουν να κάνουν είτε με την ψυχική μας ισορροπία είτε με την παθολογία μας. Δηλαδή, αν εγώ είμαι συνεξαρτώμενος και people pleaser, όταν μου ζητήσουν να κάνω κάτι, αυτόματα θα μου έρθει να πω ναι, ευχαρίστως. Πρέπει να δώσω time out στον εαυτό μου, πρέπει να δώσω χρόνο στον εαυτό μου να πω ναι, τι μου ζητάς να κάνω, αυτό μπορώ να το σκεφτώ για 10 λεπτά και μετά να σου απαντήσω. Και δίνοντας αυτό το χρόνο στον εαυτό μας για να σκεφτούμε, τι είναι αυτό που μας ζητάει ο άλλος, αν αυτό που μας ζητάει ο άλλος είναι κάτι που όντως θέλουμε να το κάνουμε, αν είναι κάτι που δεν θέλουμε να το κάνουμε, για ποιο λόγο μας ήρθε αυθόρμητα να πούμε ναι, τι συνέπειες θα έχει για μας να αναλάβουμε αυτή την υποχρέωση, για παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα τώρα. Μπορεί κάποιοι να αυτοπροσκαλούνται. Έχει πολλούς τέτοιους. Και να σου λένε την Κυριακή θα έρθουμε σπίτι σου να μας μαγειρέψει εκείνο το ωραίο ψητό που κάνεις να φάμε. Ένας άνθρωπος, αν είναι people pleaser και έχει και τάση συνεξάρτησης, θα πει ναι, βεβαίως. Χωρίς να σκεφτεί, έχω τις δυνάμεις για να προετοιμαστώ να μαγειρέψω και να φιλοξενήσω ένα γεύμα. Είναι στο πρόγραμμά μου αυτό. Μπορώ να το κάνω. Θέλω να το κάνω. Έχω, για παράδειγμα, τα χρήματα για να αγοράσω το αρνί, το κατσίκι που η τιμή έχει πάει στο Θεό. Για παράδειγμα. Ή μήπως έχω προγραμματισμένο την Κυριακή να κοιμηθώ πολλές ώρες για να ξεκουραστώ και να ανανεώσω, να καλύψω τα κενά ύπνου που έχω, να ανανεωθώ σωματικά και ψυχικά, να αποκτήσω ευεξία και με το να πω αμέσως ναι στην αυτοπρόσκληση των άλλων να έρθουν να τους κάνω το τραπέζι, σημαίνει ότι θα με ταλαιπωρήσω. Χρειάζεται να παίρνει αυτό το time out, αυτό το χρόνο για να σκέφτεται, τόσο κάποιος που έχει τάση συνεξάρτησης και τάση people pleasing, όσο και κάποιος ο οποίος τυχόν έχει έναν διωματικότητα, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πει αμέσως όχι, δεν θα συζητήσει οτιδήποτε και ό,τι του προτείνουν, ό,τι του πούν να κάνει ή να μην κάνει, θα είναι αρνητικός. Ακόμη και αυτός, αν κάποιος που ακούει αυτό το βίντεο βρίσκει τον εαυτό του να έχει υψηλή εναντιωματικότητα και να είναι αρνητικός με οτιδήποτε προτείνουν οι άλλοι ή οτιδήποτε θέλουν να γίνει οι άλλοι, τότε ίσως και αυτός πρέπει να πάρει το χρόνο και να σκεφτεί γιατί μου ήρθε αμέσως να πω όχι. Όντως δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Είναι όντως αυτή η επιθυμία μου? Μήπως είπα όχι, για παράδειγμα, επειδή φοβάμαι το ένα ή το άλλο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ θέλω να πω ότι με βάση το βιβλίο του Dr. Raman, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, το οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε στη συμμετοχή, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ναρκισσών, που είναι καλοήθεις, οι λεγόμενοι καλοήθεις ναρκισσιστές, οι οποίοι συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο ήταν ιδιαίτερα κακομαθημένοι ή καλομαθημένοι και έχουν υιοθετήσει συμπεριφορές οι οποίες είναι έτσι ιδιαίτερα δικαιωματικές και έχουν μάθει να τους γίνονται όλα τα χατήρια και έχουν μάθει να απαιτούν
το ένα και να απαιτούν το άλλο κλπ. Και λέει αυτοί που είναι καλοήθεις νάρκισσοι και δεν το κάνουν από κακία, το κάνουν γιατί έτσι τους έχουν μάθει. Εάν κάποιος τους υποδείξει ότι ξέρεις ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεσαι είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν είναι ωραίος, είναι ένας τρόπος που με στενοχωρεί, για παράδειγμα εμένα που είμαι η σύντροφός σου, είμαι η συνεργάτης σου, το ένα ή το άλλο. Αν είναι καλοήθης ναρκιστός κάποιος, μπορεί να προβληματιστεί και όντως να κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Άρα, μπορεί αυτό το βίντεο να το ακούει κάποιος ο οποίος έχει ένα στοιχείο ναρκισισμού καλοήθες, ο οποίος όντως να βοηθηθεί μέσα από αυτό το βίντεο. Αν το ακούει κάποιος ο οποίος έχει την αναντιωματικότητα ως τρόπο λειτουργίας επειδή έτσι έμαθε και όχι επειδή δεν τον ενδιαφέρει το αν θα στενοχωρήσει τους άλλους, και αυτός μπορεί να πάρει το time out όταν θα του γίνει μια παράκληση, όταν θα πρέπει να πάρει μια απόφαση για να μην πάει με την παρόρμηση την πρώτη. Που η παρόρμηση πρώτη είναι αυτό που είμαστε συνήθως. Δηλαδή αν κάποιος είναι people pleaser, η παρόρμηση είναι να πει ναι σε ό,τι του ζητήσουν, και αν κάποιος είναι εναντιωματικός, είναι disagreeable, είναι να πει όχι σε ό,τι του ζητήσουν. Επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του βίντεο, μετά που έχουμε κάνει τα ψώνια μας, και ξέρετε τι ψωνίσαμε κυρίως? Φαγητά για το Λάκι. Ναι, φαγητά και κεραστικά για το Λάκι. Μου λέει η κοπέλα στο ταμείο, αγαπάτε πολύ το σκύλι σας, της λέω πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτό το βίντεο έχει να κάνει με την αρετή του agreeableness, της τερπνότητος, του να είμαστε δηλαδή ευχάριστοι άνθρωποι, για τον κίνδυνο που υπάρχει η υπερβολική τερπνότητα, η agreeableness, να καταλήξει σε people pleasing, και για το πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εναντιωματικότητα, δηλαδή disagreeableness, αλλά δεν είναι κακοήθης νάρκισσος ή μεγαλομανής νάρκισσος ή κρυφονάρκισσος ή κοινοτικός νάρκισσος ή ναρκισσιστής, αλλά καλοήθης ναρκισσιστής, εάν θέλει μπορεί να ακολουθήσει τις συμβουλές τροποντινά που λέχθηκαν σε αυτό το βίντεο και λέγονται σε αυτό το βίντεο, προκειμένου να βοηθήσει τον εαυτό του να ξεπεράσει αυτό το πολύ σοβαρό ελάττωμα της εναντιωματικότητας. Γιατί αν είσαι ένας άνθρωπος δίστροπος και ιδιότροπος, που συνεχώς βρίσκεις λόγους για να γκρινιάζεις, λόγους για να παραπονιέσαι, λόγους για να εναντιώνεσαι, τότε ούτε η δική σου ζωή είναι καλή και σίγουρα ούτε οι άλλοι άνθρωποι που ζουν μαζί σου μέσα σε σχέση, η οικογένεια, οτιδήποτε, η φιλία είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή η εναντιωματικότητα και η επιθετικότητα και η πολεμική διάθεση είναι κάτι το οποίο κάνει τη ζωή μας, και όταν έχουμε εμείς την εναντιωματικότητα ή όταν την έχει κάποιος στο περιβάλλον μας, κάνει τη ζωή μας δύσκολη. Είπαμε ότι τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δηλαδή αν έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας σε σχέση με εμάς, ο οποίος είναι θυμωμένος, είναι γκρινιάρης, έχει αρνητική διάθεση, νιώθουμε κι εμείς άσχημα μετά. Δηλαδή σκεφτείτε πόσες σχέσεις καταστρέφονται από αυτή ακριβώς την πολεμική διάθεση, από αυτή ακριβώς την εναντιωματικότητα, και πόσες ψυχικές ισορροπίες καταστρέφονται. Και ακόμη χειρότερα να είσαι ένας γονιός που είσαι εναντιωματικός. Ένας γονιός με υψηλά ποσοστά δυσαρμονίας, εναντιωματικότητας, θα είναι ένας γονιός ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα δώσει ασφαλή συναισθηματικό δεσμό στα παιδιά του, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά μεγαλώνοντας να μπορέσουν να αγαπούν τον εαυτό τους, να τον εκτιμούν, να έχουν υγιή αυτοεκτίμηση και να μπορούν να κάνουν υγιείς σχέσεις. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Και ίσως είναι ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα του ναρκισισμού και της δυναμικής σχέσεων ναρκισσός και κακοποίηση, ναρκισσός και συνεξάρτηση. Είναι όντως ένα θέμα αυτό με την εναντιωματικότητα, με το disagreeableness, το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, ίσως είναι το πιο έτσι ενοχλητικό χαρακτηριστικό γνώριζα που μπορεί να έχει ένας ναρκισσός.
το οποίο να είναι εκείνο που να ταλαιπωρεί περισσότερο τους ανθρώπους που είναι γύρω του, τους οικείους του και τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται καθιονδήποτε τρόπο. Αυτή η αρνητικότητα, αυτή η γκρίνια, αυτή η κατήφια. Και τον disagreeableness μπορεί να μην εκφράζεται, η αντιωματικότητα μπορεί να μην εκφράζεται με καυγάδες. Μπορεί να εκφράζεται και με αρνητικά σχόλια, με σχόλια τα οποία να είναι έτσι πεσιμιστικά, απεσιόδοξα σχόλια. Δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι, όλοι οι άνδρες είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι έτσι. Δηλαδή έτσι μια παρέτηση από τη ζωή και μια αρνητικότητα, μια μαυρίλα, η οποία, να, όπως είπαμε, να διαχέεται στο περιβάλλον, επειδή ακριβώς τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Οπότε, το να αποκτήσουμε την αρετή της τερπνότητας ή την αρετή της συμφωνητικότητας ή της μη εναντιωματικότητας ή του να είμαστε συζητήσιμοι άνθρωποι, γιατί στην ουσία agreeableness αυτό σημαίνει, σημαίνει να είσαι συζητήσιμος. Να μην ξεκινάς από ένα χώρο που είσαι αρνητικός. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω τίποτα. Όχι, δεν θέλω να συζητήσω τίποτα. Τώρα, ξεκαθαρίζω ότι μιλάμε για σχέσεις οι οποίες υπάρχουν, είναι υπαρκτές σχέσεις, τους συντρόφους μας, τα παιδιά μας, τους οικείους μας, για σχέσεις που έχουμε αποφασίσει να είμαστε μέσα σε αυτές. Τώρα, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για disagreeableness ή για έναν αντιματικότητα κάποιος ο οποίος πάει no contact με έναν άνθρωπο που θεωρεί ότι του κάνει κακό να έχει σχέση μαζί του. Δεν μπορεί να θεωρηθεί disagreeableness αυτό, μπορεί να θεωρηθεί οριοθέτηση. Επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί disagreeableness το να είσαι προσεκτικός σε μια καινούργια γνωριμία προκειμένου να βλέπεις τις κόκκινες σημαίες, να ακούς τη διαστησή σου και να μην μπεις σε μια διαδικασία του να δημιουργήσεις μια σχέση η οποία να είναι δυναμικά κακοποιητική. Αυτό δεν θεωρείται disagreeableness, η επιφυλακτικότητα σε μια νέα γνωριμία, αλλά σε ήδη υπάρχουσες γνωριμίες, σε ήδη υφιστάμενες σχέσεις. Το να είσαι συνεχώς αρνητικός και το να φέρνεις συνεχώς προσκόμματα και να λες συνεχώς αρνητικά πράγματα, το disagreeableness είναι κάτι το οποίο κάνει ζημιά στις σχέσεις. Και κάνει ζημιά και στη σχέση σου με τον εαυτό σου, αλλά και στη σχέση των γύρω σου με τον εαυτό του. Ένας λόγος για τον οποίο, μα τι όμορφο σκυλί που έχουμε εμείς τώρα που το βλέπω. Ένας λόγος για τον οποίο οι σχέσεις με νάρκισσο σωμάς διαλύουν την αυτοεκτίμησή μας και μας ρίχνουν απίστευτα ψυχολογικά, είναι αυτή ακριβώς η υψηλή εναντιωματικότητα, το disagreeableness. Ότι συνεχώς βλέπεις, ακούς, προσλαμβάνεις αρνητικά μηνύματα από τον άλλον άνθρωπο. Έχεις δηλαδή κάποιον που είναι ο κύριος όχι, ο κύριος γκρίνιας. Αν ήταν, ξέρω εγώ, ένας από τα στρουμφάκια, θα ήταν ο γκρινιάρης ή ένας από τους 7 νάνους. Υπήρχε και γκρινιάρης όμως, δεν είναι. Λοιπόν, όπως και να έχει. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να ψυχοεκπαιδευτούμε και να αναπτυχθούμε πνευματικά, είναι καλή ιδέα να έχουμε υπόψη μας ότι είναι εξαιρετική αρετή η αρετή της τερπνότητας ή του agreeableness. Δηλαδή να είμαστε άνθρωποι θετικοί, όχι παλαβοί, όχι να τα δίνουμε όλα χωρίς καμία συζήτηση, όχι να λέμε ναι, no matter what, αλλά να δίνουμε στον εαυτό μας και στους ανθρώπους με τους οποίους συνδυόμαστε την ευκαιρία να διευρύνουμε περισσότερο τις σχέσεις μας και να τις διερευνήσουμε με καλή διάθεση. Δηλαδή θα έλεγα ότι το agreeableness μεταφράζεται τερπνότητα στα ελληνικά, γιατί ακριβώς τερπνότητα σημαίνει και καλή διάθεση. Και επίσης ένας άνθρωπος μπορεί να οριοθετήσει χωρίς να είναι δυσάρεστος. Μπορεί με ευγενικό και τρόπο έτσι ανθρώπινο να πει, ξέρεις αγάπη μου, αυτό που μου ζητάς δεν μπορώ να το κάνω, το σκέφτηκα, πήρα το χρόνο μου, έκανα το time out που είμαι προηγουμένως και δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί νιώθω ότι θέλω αυτό το χρόνο να το χρησιμοποιήσω για να κοιμηθώ ή θέλω αυτό το χρόνο να το χρησιμοποιήσω όπως έχω προγραμματίσει για να τελειώσω αυτή την εργασία που έχω να κάνω ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο κάποιος ο οποίος θα πει όχι να μην είναι agreeable, να μην είναι τερπνός άνθρωπος, ευχάριστος άνθρωπος με τον οποίο να συνεννοηθείς και να επικοινωνήσεις. Μπορεί με αυτόν τον άνθρωπο να έχεις μία συνομιλία η οποία να μην είναι μειωτική προς τον άλλο, να μην βγάζει τοξικότητα, να μην βγάζει κακία, αλλά να είναι μια απλή, firm, σταθερή, assertive, επιβεβαιωτική στάση του ότι
σε ακούω, σε άκουσα, άκουσα αυτό που μου έχεις ζητήσει, το σκέφτηκα, έδωσα προσοχή στο έτοιμά σου, έδωσα προσοχή στην πρότασή σου ή στο τι μου είπες ότι θες να κάνουμε, το σκέφτηκα καλά και γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο αποφασίζω ότι δεν μπορώ. Αλλά εξακολουθώ να σε εκτιμώ και ίσως να αντιπροτείνω και κάτι άλλο. Αυτή έτσι σαν πρώτη εισαγωγή του όρου Agreeable είναι στερπνότητα, συμφωνητικότητα, ως μια αρετή που είναι καλή ιδέα να καλλιεργήσουμε. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας ή και τις εμπειρίες που ίσως είχετε από αυτό το θέμα.